Ανάστηση Κασάκη, η οποία είναι μια πολύ επιτυχημένη έκθεση δημοτικής πινακοθήκης με όλα αυτά τα πολύ σημαντικά έργα που περιλαμβάνει. Έχετε ξαναγηθεί σε ένα μέρος της. Τι είναι αυτό που σας έχει εντυπωσιάσει? Ήδη η ψυχή μου είναι πλημμυρισμένη από αισθήματα βαθιάς συγκίνησης και ενθουσιασμού. Γιατί η ιστορία μας, η ιστορία του τόπου μας και του λαού μας, οι αγώνες του για την πνευματική ελευθερία, οι αγώνες του για να είμαστε εμείς σήμερα εδώ και να κάνουμε μια έκθεση σαν κι αυτήν πνευματικό μας απόκτημα, έπιασαν τόπο. Δόξα τω Θεώ που υπάρχουν ευπατρίδες άνθρωποι όπως το Ζεύγος Κρασάκη που μας έδωσαν αυτή τη δυνατότητα, αλλά και δόξα τω Θεώ και ο Δήμος Χανίων με τον υπέροχο και δυναμικό δήμαρχό του και με τούτο τον περίλαμπρο χώρο, τον οποίο έρχομαι για πρώτη φορά, μας έδωσε την δυνατότητα σήμερα όχι μόνο να θαυμάζουμε, αλλά πρώτιστα να διδασκόμαστε. Χάρηκα που άκουσα ότι πολλά παιδιά, ειδικά από τα σχολεία μας, επισκέφθηκαν αυτήν την έκθεση και ίσως είναι αυτό το σημαντικότερο γεγονός, γιατί πάντα φωνάζω ότι απαιτούνται μαθήματα τοπικής ιστορίας για να μάθουμε όλοι μας την κληρονομιά μας και τον πολιτισμό μας, αυτά που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας και πρέπει να αφήσουμε στους επιγενωμένους. Μέσα στην άλωση ή την αλλίωση της παγκοσμιοποίησης, που στον οδοστρωτήρα της δεν μένει τίποτα όρθιο από τοπικές ιστορίες και παραδόσεις, νομίζω ότι απαιτείται μια εθνική αντίσταση σύγχρονης μορφής και αυτή γίνεται μόνο με τον πολιτισμό στον οποίο όλοι πρέπει να επενδύουμε. Και γι' αυτό αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και στο Δήμο Χανίων και στη Δημοτική του Πινακοθήκη και στους ανθρώπους που με πολύ μεράκι, με αληθινή φιλοκαλία, δεν είναι μόνο συλλέκτες, αλλά προπάντων το λέω για μια ακόμη φορά, ευπατρίδες άνθρωποι που αγαπούν τον ελληνισμό και διακρατούν τα ζώπηρά του. Δόξα τω Θεώ, γιατί μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο όταν έχουμε τέτοιες όμορφες πνευματικές αφετηρίες όπως αυτή που έγινε εδώ. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που, παρόλο που η έκθεση αυτή κλείνει ως επισκέψιμη στο κοινό, θα παραμένει με σύγχρονους τρόπους μέσα στο διαδίκτυο, όπου τόσο όμορφα είχα και εγώ την ευκαιρία πριν έλθω εδώ χθες να μπω και να έχω μια πρώτη γεύση. Αυτό θα μείνει εκεί για πάντα, για να μπορούν όλοι οι άνθρωποι που επιθυμούν να θαυμάζουν αυτούς τους θησαυρούς, αλλά και να διδάσκονται από τα μηνύματα που εξακτηνώνουν.